Κύπελο πρωτοχρονιάς λοιπόν, η πρώτη κλασική αναμέτρηση της χρονιάς. 1800 μέτρα η απόσταση, με το 7-4-2-10 να κλείνει στο τετραπλό στις 11.000. Το 7-2-4 στο Τράικας 3.120. Πάντα περιμένουμε την Άμφη, μόλις τώρα πήρε θέση και όλα έτοιμα. Έτοιμος και ο αφέτης για την εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Τα άλογα είναι στις εντολές του και δίδεται η εκκίνηση της πέμπτης υποδρομίας. Από τα πρώτα μέτρα, Black Diamond θέλει να τεθεί επικεφαλής, ο Jovial Way από μέσα στη συνέχεια, η Νάφη θέλει να πλασαριστεί σε καλή θέση όπως και ο Διόδωρος. Black Diamond τίθεται επικεφαλής, ο Jovial Way από μέσα στη συνέχεια, ο Διόδωρος, ενώ τώρα παράβατος όρος απ' έξω, βελτιώνει τη θέση του, θέλει να περάσει στη δεύτερη θέση. Νάφη, ο Μάκης καλπάζει τρίτη ρόδα στην εξωτερική, είναι τρίτος από το τέλος. Στην πρωτοπορία ο Black Diamond, ο Jovial Way στην δεύτερη θέση, ο παράβατος όρος έχει βελτιωθεί, συγκαλπάζει στην δεύτερη θέση, ο Διόδωρος τέταρτος, ενώ και ο Μάκης προοδευτικά βελτιώνει την θέση του, περνάει πέμπτος, πάντα στην εξωτερική. Έχει βγει πλέον, όπως βλέπετε, τραβάει, όπως λέμε στην υποδρομιακή γλώσσα. Έχει βγει τρίτη ρόδα, είναι πάρα πολύ έξω και πλησιάζει ήδη τον απαράβατο όρο. Jovial Way από μέσα, κάπως υποχωρεί στην τέταρτη θέση ο απαράβατος όρος. Πιο πίσω ο Διόδωρος, η Νάφη, ο Πικολίνο Λευτέρης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα άλογα, με τον Majesty Elite να είναι τελευταίος, προτελευταίος ο Flat Chance. Ο Μάκης έχει πλησιάσει τον Black Diamond στο ύψος των 700 μέτρων. Από την εξωτερική μάλιστα θέλει και να του επιτεθεί ο Jovial Way από το κάγκελο. Black Diamond και Μάκης συγκαλπάζουν στην πρωτοπορία. Jovial Way σταθερά στην τρίτη θέση από μέσα και υποπίεση. Τελευταία 600 μέτρα, καμία αλλαγή. Πάντα Black Diamond, Μάκης, Jovial Way, ο Διόδωρος πλησιάζει. Ενώ η Νάφη εκμεταλλεύεται την εσωτερική και απ' έξω καλύπτει συνεχώς έδαφος ο Majesty's Elite αλλά και ο Flat Chance. Όλοι μαζί πάμε για την τελική ευθεία. Ο Μάκης πλέον εκτός κούρσας υποχωρεί. Black Diamond μπροστά, θέλουν να κάνουν την επίδεσή τους οι αντίπαλοι του. Ο Jovial Way είναι πολύ δυνατά. Ο Majesty's Elite απ' έξω αλλά και ο Διόδωρος, όλοι μαζί. Jovial Way, Majesty's Elite, Flat Chance. Ο Majesty's Elite απ' έξω περνάει. Majesty's Elite, να και ο Flat Chance στα τελευταία μέτρα. Τελικά θα μείνει στην τρίτη θέση ο Jovial Way και τέταρτος ο Διόδωρος. Να λοιπόν μια εντυπωσιακή άφηξη, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάκης τερμάτισε τελευταίος μαζί με τον απαράβατο όρο. Εντυπωσιακή ομολογουμένως άφηξη, άλλωστε θα χρειαστεί να δούμε και πάλι τα τελευταία μέτρα. Με πολύ δυνατά finish, Majesty's Elite, Flat Chance έκαμψαν την αντίσταση του Jovial Way και του Διόδωρου που από νωρίς είχαν επίκαιρη θέση και πίσω από τους sprinters. Εδώ και πάλι τελική ευθεία. Black Diamond είναι μπροστά, κάνει την επίθεσή του ο Jovial Way, προσπαθεί ο Διόδωρος και απ' έξω αναπτύσσονται ο Flat Chance και κυρίως ο Majesty's Elite ακόμα πιο έξω. Τελευταία μέτρα, ο Majesty's Elite απ' έξω μαζί με τον Flat Chance θα προσπεράσουν τον Jovial Way, ο Διόδωρος επίσης τον Black Diamond. Για μία ακόμη φορά δείτε πώς εδώ ο Majesty's Elite και ο Flat Chance στα τελευταία μέτρα προσπερνούν τον Jovial Way, ενώ ο Διόδωρος μένει τέταρτος και πιο πίσω πέμπτος ο Πικολίνο Λευτέρης, στην έκτη θέση θα τερματίσει ο Black Diamond, έβδομη η Νάφη και φυσικά στις τελευταίες θέσεις τα υπόλοιπα άλογα ο Μάκης και ο απαράβατος όρος. Και σε επανάληψη η κούρσα, το αποτέλεσμα να πούμε 8-10-4-2, επαναλαμβάνω 8-10-4-2. Το νούμερο 8, 2.369 δραχμές στον Κανιάν, 826 στο Πλασέ και 272 το νούμερο 10. Συλλέγουμε τις αποδόσεις, ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλες, μην περιμένετε σας πούμε την απόδοση του forecast, είναι πάνω από τις 10.000 δραχμές. Πάντα παρακολουθούμε από βίντεο το κύπελο πρωτοχρονιάς, ο Black Diamond είναι μπροστά, ο Jovial Way από μέσα, απ' έξω, απαράβατος όρος και Μάκης, δύο άλογα που θα τερματίσουν τελικά στις δύο τελευταίες θέσεις. Ο Διόδωρος, η Νάφη ακολουθούν κατά σειρά. Επαναλαμβάνω ότι τα δύο άλογα που πρωταγωνίστησαν, που τερμάτισαν στις δύο πρώτες θέσεις, ακολούθησαν στις δύο τελευταίες θέσεις, τους βλέπετε. Είναι ο Flash Chance προτελευταίος, τελευταίος ο Majesty's Elite, μπροστά τους ο Πικολίνο Λευτέρης. Πάντα από βίντεο λοιπόν, η πέμπτη υποδρομία, Black Diamond, Μάκης απ' έξω. Το πρώτο ζευγάρι, στη συνέχεια από μέσα ο Jovial Way, απ' έξω απαράβατος όρος που υποχωρεί ο Διόδωρος, θέλει να βελτιωθεί από μέσα. Πάμε να δούμε και τα τελευταία 500 μέτρα, ήδη καλύπτουν έδαφος και οι Stagers.
ενώ ο Πικολίνο Λευτέρης ανέκοψε ο κάπου στα 500 μέτρα. Εδώ η τελική ευθεία, ο Black Diamond, το Jovial Way επιτίθεται, απ' έξω Διόδωρος και πιο έξω έρχονται ο Majesty Elite και ο Flash Chance. Δείτε εδώ στα τελευταία μέτρα σε αργή κίνηση ένας όμιλος 7 αλόγων, ωστόσο ο Majesty Elite και Flash Chance, δύο ομόσταυλοι, όχι βέβαια για το στοίχημα, στις δύο πρώτες θέσεις, ο Jovial Way τρίτος, ο Διόδωρος τέταρτος και στη συνέχεια τα υπόλοιπα άλογα με τον Πικολίνο Λευτέρη, τον Black Diamond και την Άφη, μακράν ούτε καν εμφανίζονται όπως βλέπετε και εσείς τα δύο τελευταία άλογα, ο Μάκης με τον απαράβατο όρο. Και πάλι εδώ η τελική ευθεία από μια άλλη λήψη, αριστερά ο νικητής Majesty Elite, δίπλα του ο Flash Chance και από μέσα ο Jovial Way και το αποτέλεσμα 8-10-4-2. Επαναλαμβάνω, 8-10-4-2 το αποτέλεσμα της πέμπτης υποδρομίας. Εδώ και η κάρτα με την ανεπίσημη σειρά άφιξης. Μεγάλη αναμέτρηση, σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε και την απονομή στο χώρο του Paddock. Εκεί θα έχουμε και κάποιο ρεπορτάζ, να περάσουμε να δούμε τι γίνεται από πλευράς αποδόσεων, τι να γίνεται φυσικά, είναι ελάχιστα τα πράγματα που έχουμε να σας πούμε. Γκανιάν 2.369 για τον νικητή Majesty Elite. Πλασέ 800, σύνθετο μόνο να πούμε, το 4x8, 8.285. Όλα τα άλλα δεν αναγράφονται πουθενά. Ακόμη και το τρίο να φανταστείτε, δεν υπάρχει στους 24 πρώτους συνδυασμούς το 4-8-10. 4 ζυγά νούμερα, 8-10-4-2 στην άφιξη. Βλέπετε και πάλι πως για μία ακόμη φορά η θεαματική άφιξη Majesty Elite, Flash Chance και στη συνέχεια ο Jovial Way και στην τέταρτη θέση ο Διόδωρος. Βλέπω και τον πρόεδρο του οργανισμού, τον κύριο Κώστα Καλλύρη, την κυρία Κασιμάτη, την κυρία Ράλλη, αρκετοί εκπρόσωποι, τον κύριο Τσάνα, τον κύριο Χατζόπουλο. Βαγγέλη Λουκάν, με ακούς, έχεις το μικρόφωνο. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για το ρεπορτάζ εδώ από τον χώρο του Paddock, όπου γίνονται οι απαραίτητες βραβεύσεις. Το έργο των φωτογράφων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγα δευτερόλεπτα. Εμείς θα έχουμε δηλώσεις από όλους τους πρωταγωνιστές εδώ, καθώς και από όλους τους συντελεστές. Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του ΟΔΙΕ, τον κύριο Κώστα Καλλύρη. Κύριε Καλλύρη, η σημερινή πανηγυρική συγκέντρωση εντύπωσης από την νίκη των αλόγων αλλά και από την προσέλευση του κόσμου. Είναι πολύ καλές εντυπώσεις και αυτό μας δίνει μεγαλύτερες ευθύνες για να προστατεύσουμε και να προχωρήσουμε την υποδρομή ακόμα περισσότερο. Όπως το στοίχημα είναι από αυτά που πηγαίνουν πολύ καλά στη χώρα μας και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλίπους αλλά και την υποδρομιακή οικογένεια που στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Τα περιθώρια πάντα υπάρχουν για βελτιώσεις και εκεί πού μπορούμε να στηρίξουμε τις αισιόδοξες αυτές προοπτικές. Στη δυναμική που έχει και ο υπόδρομος ως μια οικογένεια που παλεύει για το καλύτερο και στην αξιοπιστία που έχει βελτιωθεί και στην ποιότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον υπόδρομο, από τους πράκτορες, από τους αναβάτες, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες των αλόγων και όλους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια παραγωγική διαδικασία που ο κόσμος την εκτιμάει και την αγαπάει. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Κώστα Καλλύρη, εκ μέρους του ΟΔΙΕ, εκ μέρους της Φιλίππων Όσος, ο κύριος Μαργαρίτης. Εντυπώσεις από την διπλή νίκη, να αντιχαρακτηρίσουμε των δύο λόγων, αλλά την σημερινή πανηγυρική φιέστα. Η νίκη των αλόγων για τον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη είναι μεγάλη χαρά και πολύ μεγαλύτερη αν είναι μια κούρσα του φυσική όπως το είπαμε πρωτοχρονιάς. Οι υποδομίες πιστεύω ότι έχουν μπει σε κάποιο δρόμο. Δεν έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία ακόμα. Προσπαθούμε και να βελτιώσουμε αυτή την ευθεία. Υπάρχει και υποδομίες. Πρέπει από τους διάφορους που ασχολούνται, δημοσιογράφους κτλ., να μην ασχολούνται τόσο πολύ. Διότι είναι η μόνη χώρα που ασχολούνται υποδομίες τόσο πολύ. Οι Φίλιππινοι πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και στις επιτροπές ελέγχου
και γενικότερα στην όλη δομή του ελληνικού υποδρόμου. Πιστεύετε ότι μπορεί να στηριχθεί κάποιος Φίλιππος και γενικά στην αξιοπιστία των υποδρομών αυτή τη στιγμή? Είναι το μοναδικό στοιχείο που μπορεί να προσεχθεί στους Φίλιππους, κάποιους νέους Φίλιππους ίσως? Βεβαίως, αυτό εξαρτάται όμως από πολλούς παράγοντες. Προηγουμένως, όταν ο χώρος αυτός και οι υποδρομίες δεν λασπολογούνται τόσο πολύ, είμαστε μοναδική χώρα, το ξανατονίζω. Η αξιοπιστία των υποδρομίων είναι, νομίζω, αποδίδει αυτά που πρέπει να αποδώσει. Τώρα, αν γίνονται και κάποια λάθη, αυτά είναι ανθρώπινα, όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.